Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Πώς μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος στον περίγυρό σου έχει αρνητική ενέργεια η οποία σε επηρεάζει? Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Γιατί μας επηρεάζουν πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Και δεν εννοώ μόνο με τα πράγματα που λένε, αλλά με τα πράγματα που νιώθουν επίσης. Για παράδειγμα, αν έχεις γύρω σου έναν άνθρωπο ο οποίος ζηλεύει, ο οποίος βρίζει, ο οποίος νιώθει άσχημα τις πιο πολλές φορές για τον εαυτό του και για τους ανθρώπους γύρω του, αυτό σε επηρεάζει πάρα πολύ. Σε σημείο που μπορεί να σου απορροφά όλη την καλή ενέργεια που έχεις, όλη τη δύναμη, και μετά να νιώθεις χάλια, να νιώθεις ότι ψυχολογικά έχεις πέσει. Επίσης, κάθε πράγμα που του λες ότι θες να κάνεις ή ότι πάει καλά στη ζωή σου, αρχίζει και χαλάει. Οπότε, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στη ζωή σου, παρατήρησε προσεκτικά ποιους ανθρώπους έχεις γύρω σου και με ποιους μοιράζεσαι αυτά που συμβαίνουν. Δίνουν καλή ενέργεια στη ζωή σου ή αρνητική? Αν ωστόσο συμβαίνουν όλα αυτά, μπορούμε να τα καθαρίσουμε στο prank killing, να κάνουμε ασπίδες προστασίας, να φτιάξουμε φυλαχτό προστασίας, αγάπης, ευημερίας. Οτιδήποτε χρειαστείς, κάνε follow, like, comment και share και στείλ το και... Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.